Ένας γιατρός για ένα ολόκληρο νησί. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Αλόνισο με τον διευθυντή του τοπικού περιφερειακού ιατρίου να εφημερεύει 30 ημέρες το μήνα, να κοιμάται στο ιατρείο και να κάνει ακόμη και εξαγωγές δοντιών, αν και είναι παθολόγος. Επιστρέφουμε στην εποχή η κυρά μας η μαμή. Δυστυχώς εκεί μας επέστρεψαν και ας το καταλάβει ο κόσμος ότι η εποχή της ταινίας Βασιλιάδου η κυρά μας η μαμή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κάπου εκεί και σε λίγο εκεί θα καταλήξουμε ακόμη και τα νοσοκομεία. Και ό,τι άλλα ακούνε από τις τηλεοράσεις, από τα κανάλια των μεγαλοεργολάβων να μην τα βάλουν στο μυαλό τους. Η πραγματική εικόνα είναι αυτή της Αλονίσου. Η Αλόνισος είναι η Ελλάδα σήμερα. Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Ταχυδρόμος, από τα τέλη Ιανουαρίου έφυγε και ο δεύτερος αγροτικός ιατρός που υπηρετούσε στην Αλόνισο, με αποτέλεσμα ο διευθυντής Γιώργος Αθανασίου να μείνει μόνος του και να έχει μετατρέψει σε σπίτι του το περιφερειακό ιατρείο, ενώ δεν μπορεί να πάρει ούτε μια ολιγοήμερη άδεια για να επισκεφθεί την οικογένειά του. Στα τέλη Μαρτίου θα πάει στην Αλόνισο ένας αγροτικός γιατρός που εκπαιδεύεται αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο του Βόλου. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αγροτικό γιατρό. Ο αγροτικός γιατρός είναι μετά το πτυχίο της ιατρικής, δεν έχει εμπειρία επάνω στον άρρωστο και ως εκ τούτου η δουλειά του είναι καθαρά να ξεκουράσει για λίγο τον γιατρό ο οποίος έχει αυτή την ευθύνη που είναι ο ειδικός παθολόγος, ο μοναδικός επιμένος στην Αλόνισο όπως και στη Σκόπελο είναι ο μοναδικός ο Γιώργος του Τριανταφύλου. Εκδικητική χαρακτήρισε τη στάση του Υπουργείου Υγείας απέναντι στους γιατρούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας. Τα νησιωτικά κέντρα του νομού Μαγνησίας και πολλά άλλα νησιωτικά κέντρα υγείας που υπάρχουν και ιατρία σε όλο το Αιγαίο, χρόνια τώρα έχουν μόνο την αδιαφορία της πολιτείας, λειτουργούν μόνο στον εθελοντισμό και στον ηρωισμό των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του ελάχιστου που τα στελεχώνει και αντί αναγνώρισης τουλάχιστον θα έπρεπε να μην υφίσταται την εκδικητική μανία του κάθε ενός υπουργού, ο οποίος από τα έδρανα της Βουλής διαφημίζει το έργο των περικοπών του και να δοθεί τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία της Ελλάδος, τα απομακρυσμένα, η δυνατότητα που και το Σύνταγμα κατοχυρώνει και η ανθρωπιά κατοχυρώνει, ίσης περίθαλψης σε όλους.